Σήμερα είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που προχωράει στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Αττικής, Δυτικής Αττικής, το οποίο δεν είναι, το έχουμε πει πολλές φορές στις επιτροπές, ορισμένοι αρνούνται να το καταλάβουν, η απλή συνένωση των δύο τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας. Είναι όμως εμβληματική η σημερινή πρωτοβουλία, όχι μόνο επειδή ιδρύεται ένα νέο πανεπιστήμιο, αλλά μέσα από αυτή την ίδρυση και τις κουβέντες που έχουν γίνει, κατοχυρώνεται η λογική της αναβάθμισης των ΤΕΙ στη χώρα μας. Προκαλώ και ευτυχώς ορισμένοι ομιλητές απέφυγαν αυτή την πρόκληση, προκαλώ να μου πείτε πότε τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξε μία πολιτική αναβάθμιση στον ΤΕΙ. Πότε, από ποια κυβέρνηση και με ποιους όρους. Από καμία. Αλλά αυτό που έγινε ήταν η οριζόντια ανωτατοποίηση. Αυτό που έγινε είναι οι ίδιοι που το κάναν, δημιούργησαν την αντίληψη στην κοινωνία ότι τα ΤΕΙ είναι για τα σουβλάκια, τα ΤΕΙ είναι για τα rooms to let. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και η δική μας κυβέρνηση είναι η πρώτη που όχι μόνο το λέει δημόσια, αλλά έχει και μια συγκεκριμένη πολιτική να σταματήσει αυτήν την απαράδεκτη πολλές φορές κοινωνική πρόσληψη ως προς τα πανεπιστήμια. Το επόμενο θέμα έχει σχέση με πάρα πολλά δάκρυα για την τεχνολογική εκπαίδευση. Δάκρυα επί δακρύων. Τεχνολογική εκπαίδευση, ένας από τους πυλώνες της ανώτατης εκπαίδευσης κτλ. Εμείς έχουμε πολιτική. Δάκρυα γι' αυτό δεν έχουμε. Αντί δάκρυα μπορείτε να μας πείτε την πολιτική σας. Τι ακριβώς λέτε για την τεχνολογική εκπαίδευση. Μη μου πείτε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί. 40 χρόνια λέμε τα ίδια όλοι. Πώς θα αναβαθμιστεί, με ποιους όρους θα αναβαθμιστεί, με ποιους όρους θα γίνει σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Αυτά είναι τα προκλητικά ερωτήματα. Και ξέρουμε ότι τα ίδια ακούστηκαν και τον Αύγουστο. Θυμάστε τον πανικό του Αυγούστου όταν ψηφίστηκε ο νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ότι θα καταρρεύσουν, ότι δεν είμαστε υπέρ της αριστείας, ότι το ένα το άλλο κτλ. Και όλα πήγαν μια χαρά. Και πάνε μια χαρά. Ευτυχώς, δεν ακούστηκε η λέξη αριστεία εδώ. Πάλι ότι δεν πιστεύουμε στην αριστεία. Γιατί για μας αυτή είναι η αριστεία. Η αριστεία είναι να επιβραβευθούν όλοι αυτοί οι ακαδημαϊκοί που σήκωσαν στην πλάτη τους την αναβάθμιση των ΤΕΙ, την de facto πανεπιστημιοποίησή τους πολλές φορές, πολλών τμήματων, και τα άτομα στο πανεπιστήμιο που άνοιξαν τα αυτιά τους και είδαν το θέμα των ΤΕΙ. Και εδώ πρέπει να χαιρετήσουμε. Να χαιρετήσουμε καταστάσεις που για πρώτη φορά υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Αυτό σημαίνει σε μια κοινωνία νέες συνενέσεις, νέες δυναμικές και νέου τύπου ανακατατάξεις ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Εμείς λοιπόν πέρσι, στον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας όπως τον είχαμε διατυπώσει, στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, είχαμε πει ότι υπάρχουν ακαδημαϊκά κριτήρια, η de facto πανεπιστημιοποίηση ορισμένων πρέπει να επιβραβευθεί, αυτά που είναι στην ενδιάμεση κατάσταση πρέπει να βοηθηθούν τα τμήματα και ορισμένα πρέπει να κλείσουν τον ιστορικό τους κύκλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει Αθηνά. Δεν σημαίνει τα δύο πόδια στο ίδιο παπούτσι, όπως έγινε με αυτό το απίστευτη σύλληψης σχέδιο περί ορθολογικοποίησης σε πολλά εισαγωγικά των τμήματων. Και βεβαίως, θα ήθελα ορισμένοι σε αυτή την αίθουσα να είναι πολύ προσεκτικοί. Ξέρετε ότι τα δύο ΤΕΙ της Αθήνας και του Πειραιά είναι στη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ και ξέρετε ότι είναι στην Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ επειδή κατάφεραν να έχουν ένα τεράστιο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. Σεβασμό λοιπόν σε αυτούς που πήραν στην πλάτη τους την de facto επιμένω αναβάθμιση
των ΤΕΗ. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, είχαμε πει ότι θα γίνει μια επιτροπή για να δει τα κριτήρια με τα οποία άλλα τμήματα των ΤΕΗ μπορούν να αποκτήσουν διδακτορικά, να δίνει το δικαίωμα για διδακτορικά. Έγινε αυτή η επιτροπή, έγινε το πόρισμα την περασμένη Πέμπτη, κατατέθηκε το πόρισμα στην Σύνοδο Πριτάνεων των ΤΕΗ. Επίσης, είχαμε πει ότι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει με συνεννόηση από τα κάτω. Γι' αυτό και έχουμε ακαδημαϊκές επιτροπές στα Ιόνια, στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Και μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται σε αυτές τις επιτροπές, παίρνουμε εμείς τη συνέχεια τις πολιτικές αποφάσεις. Το ίδιο έγινε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επί έξι μήνες συνεδρίαζε η Επιτροπή. Με ακαδημαϊκότατα κριτήρια. Με πιο ακαδημαϊκά δεν γινόταν. Με τις διαφωνίες και τις συμφωνίες. Και κατέληξε σε μία πρόταση. Το ίδιο ήταν και η σύγκλητη των δύο ιδρυμάτων. Το ίδιο ήταν και ο δημόσιος διάλογος. Ποια είναι η ευθύνη του Υπουργείου? Να πάρει πολιτικές αποφάσεις με ακαδημαϊκά κριτήρια. Όχι πολιτικές αποφάσεις με κριτήρια τα σουβλάκια. Και δεν έχω τίποτε εναντίον των σουβλακίων, όπως καταλαβαίνετε. Με συγχωρείτε, συνάδελφοι, που σας βλέπω να είστε λίγο αναστατωμένοι από αυτού. Χρειάζονται οπωσδήποτε και αυτά, αλλά μόνο αν ιδρύσεις με ακαδημαϊκά κριτήρια θα υπάρχει οικονομική ενίσχυση τοπική. Αν το κάνεις αντίθετα, χάνεις και το ακαδημαϊκό, χάνεις και το οικονομικό, όπως έγινε μέχρι τώρα. Η αναβάθμιση λοιπόν είναι... Φτάσουμε και στο σημείο να θέλουμε για να ανοίξουμε σουβλατζίδικο πτυχίο ΠΕ. Ακόμη όχι, κύριε Πρόεδρε. Ακόμη όχι, σας το διαβεβαιώ αυτό. Ξέρετε, είναι το τρίτο νομοσχέδιο που αρχίζει η συζήτηση με προεδρεύοντα τον συνάδελφο, θα έλεγα, τον κύριο Κακλαμάνιο, οπότε θα μας έρθουν όλα καλά, όπως και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, η τεχνολογική εκπαίδευση, ας το ξέρουμε, δεν θα αναβαθμιστεί με τα φυσικά. Δεν θα αναβαθμιστεί επειδή κάποιοι συνέχεια το λένε. Θα αναβαθμιστεί με νεότερο διδακτικό προσωπικό, με τις νέες θέσεις που δίνουμε, με νέα προγράμματα σπουδών, με νέα ερευνητικά προγράμματα και θα αναβαθμιστεί με την ανακατάταξη των γνωστικών πεδίων. Τα γνωστικά πεδία, επιστημολογικά και επιστημονικά, είναι σε μια συνεχή διαπραγμάτευση με την επιστημονική κοινότητα, με την κοινωνία γενικότερα, με την ιστορία τους κτλ. Κάθε φορά λοιπόν τέτοια πράγματα αναβαθμίζουν επί της ουσίας την τεχνολογική εκπαίδευση. Τώρα, δεν θα μπω σε πόσα πράγματα πήραμε υπόψη. Επιμένω, συζητάμε αυτό με πολύ αναλυτικά. Νομίζω ότι τουλάχιστον έπρεπε να μας δοθεί, να αναγνωριστεί ότι δεν έγινε ούτε με την διαδικασία του κατεπήγοντος, ούτε του επήγοντος, 4 επιτροπές, τόσες μέρες στην διαβούλευση, άπειρες προτάσεις, δημόσια άρθρα, φορείς που συζητήθηκαν και πάει λέγοντας. Τώρα, υπάρχει μία πρόταση του τεχνικού επιμελητηρίου, την οποία ενσωματώνουμε όμως έχει ως προς τα πτυχία των μηχανικών. Τα πενταετή επίπεδου 7 και τα τετραετή επίπεδου 6 της Ευρωπαϊκής Κλίμακας Προσόντων. Και με μία συγκεκριμένη τροπολογία που καταθέτουμε, αυτό αποτυπώνεται. Τα επαγγελματικά δικαιώματα, προσέξτε, τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν θίγεται κανένα επαγγελματικό δικαίωμα όσων έχουν αποφοιτήσει. Αλλά θα ήθελα να είμαστε και πάρα πολύ ειλικρινείς στο παιχνίδι που παίχτηκε πάλι με τα επαγγελματικά δικαιώματα, με τις υποσχέσεις γενικά και αόριστα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αποτέλεσμα, να έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να συνειδητοποιήσουμε ότι τα μισά από 420 τμήματα σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Πείτε μου, τόσα χρόνια τι κάνατε? Ας πούμε τι κάναμε εμείς τους τελευταίους μήνες. Για πρώτη φορά συγκροτήθηκε κοινή επιτροπή αναειδικότητα ανάμεσα, στην οποία περιλαμβάνονται και καθηγητές από τα πολυτεχνία και καθηγητές από τα ΤΕΗ. Διπλωματούχοι μηχανικοί και πτυχιούχοι μηχανικοί.
Δεν έχει ξαναγίνει. Έχουν ήδη ολοκληρώσει την τέταρτη του συνεδρίαση και πάνε πάρα πολύ καλά. Αν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το βήμα όλοι μαζί ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, νομίζω ανοίγει επιτέλους μια πόρτα την οποία είχε ανοίξει επίσης η Υπουργός, η κυρία Αναγνωστοπούλου, όσο ήταν στο Υπουργείο. Τώρα, ο στόχος μας, να ξέρετε, δεν είναι να οικονομήσουμε χρήματα. Η ορθολογικοποίηση των θεσμών δεν είναι ισοδύναμη με την εξοικονόμηση χρημάτων. Η ορθολογικοποίηση των θεσμών, της λειτουργίας των θεσμών, είναι ισοδύναμη με την αναβάθμιση. Και γνωρίζουμε ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση χωρίς υλικούς πόρους, χωρίς επενδύσεις, χωρίς περισσότερα χρήματα δεν γίνεται. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το πράγμα το κάνουμε τώρα που ξέρουμε ότι η χώρα έχει κάνει τη στροφή. Όλα αυτά περί ψηφοθυρίας, περί το ένα και περί το άλλο, νομίζω υποτιμούν τους ομιλητές, τους οποίους έχω παρακολουθήσει με μεγάλη προσοχή και ξέρω το υψηλό τους επίπεδο. Μην παρασυρώμαστε από εύκολες λύσεις. Πριν μιλήσω για τα υπόλοιπα θέματα, θα ήθελα δημόσια να εξάρω την μεγάλη βοήθεια που έδωσαν σε αυτό το εγχείρημα ο καθηγητής ο κύριος Μπρατάκος ως πρίτανης του ΤΕΙ Αθηνών, ο καθηγητής ο κύριος Βρυζίδης ως πρίτανης του Πανεπιστημίου του ΤΕΙ Πειραιά και ο κύριος Μουτζούρης από τους πρωτοπόρους πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια είχε βάλει στο τραπέζι το θέμα της σχέσης του Πολυτεχνείου με τα ΤΕΙ. Τα λέω αυτά γιατί έχει μία σημασία στην κοινωνία μας να μην σπεκουλάρουμε σε εμφυλιοπολεμικές κουλτούρες, αλλά σε συνενετικές κουλτούρες για τις οποίες θα επανέλθω. Επίσης, να υπογραμμίσουμε κάτι που κάπως ξεχάστηκε. Αυτά που λέει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής την Παρασκευή, έχει δημοσιοποιηθεί η έκθεσή της, θεωρεί εξαιρετική την πρωτοβουλία και άρα οτιδήποτε νομικό σημαίνει αυτό ως προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα διετή προγράμματα σπουδών. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα μεταλλικιακής εκπαίδευσης σήμερα στην Ελλάδα. Δεν είναι δικό μας. Είναι από τα άπειρα πράγματα που και αυτό πρέπει να το λύσουμε. Τα παιδιά όταν τελειώνουν την τρίτη ηλικίου πρέπει να έχουν επί της ουσίας επιλογές. Ξέρετε ότι η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουμε προωθήσει μαζί και με το θέμα της μαθητείας την οποία θα μας μιλήσει και ο κύριος Μπαξεβανάκης. Τα διετή προγράμματα σπουδών τα οποία θα είναι στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ καθιερώνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα επαγγελματικών πιστοποιητικών ευρωπαϊκών προσόντων άμεσα με την ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών σε αυτά τα διετή, το οποίο θα είναι πραγματικά πάρα πολύ αναβαθμισμένο ακαδημαϊκά. Και το λέω αυτό και δεν έχω κανένα ίχνος ηρωνίας προς το κουκουέ, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εσείς οι ίδιοι λέτε ότι πρέπει να κάνουμε το παν να βρίσκουν τα παιδιά δουλειές. Μα θα βρίσκουν δουλειές σε σοσιαλιστικές επιχειρήσεις. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Λέμε λοιπόν εμείς τα διετή να τα κάνουμε και με τους επιχειρηματικούς φορείς, με τους παραγωγικούς φορείς, για να εξασφαλίσουμε ακριβώς αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Και εκεί, λέγατε παλιά στη μαθητεία φτηνό εργατικό δυναμικό, διαψευστήκατε. Δωρεάν λέγατε θα δουλεύουν τα παιδιά. Χωρίς ασφάλιση. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Και εδώ λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να συζητάμε με τις υγιείς επιχειρήσεις. Γιατί αυτές ακριβώς θα δημιουργήσουν και τις θέσεις εργασίας που πρέπει να δημιουργηθούν και για αυτά τα άτομα. Εδώ υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο θεραπεύουμε, που είχε σχέση με το πόσα παιδιά των ΕΠΑΛ θα μπουν στο υποίδρυση πανεπιστήμιο
αφού στα ΤΕΗ ήταν κατά 20%, ξέρετε αυτό είπαμε 5% σε όλη την Ελλάδα, με τους υπολογισμούς που κάναμε ήταν μια πρόταση που μας έγινε από τον κύριο Αδριανό, μια πρόταση και από τον κύριο Κατσίκη, με τους υπολογισμούς που κάναμε, ειδικά για φέτος, για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, θα είναι 8%. Αν βάλετε το 5% συνολικά και το 8% στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχουμε πραγματικά μια πολύ σοβαρή αύξηση των παιδιών μας στα ΕΠΑΛ. Το κάνουμε γενναιόδωρα, γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, όπως αποδείχθηκε και πέρσι από τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων. Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο της Μαθητείας είναι ένας καινούριος θεσμός που δημιουργούμε. Πάλι θα σας μιλήσει ο κύριος Μπαξεβανάκης. Και ας έρθουμε στο θέμα της υποχρεωτικής 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Η ελληνική κοινωνία για δεκαετίες έχει μία αξίωση από την πολιτεία. Να δημιουργήσει σοβαρές και αξιόπιστες, αλλά και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δομές. Ξέρουμε όμως ότι στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση το πιο δύσκολο δεν είναι ο στόχος, το πιο δύσκολο είναι η μεταβατική περίοδος για να φτάσει κανείς στο στόχο. Ο στόχος πάντα που έχει ένα οραματικό στοιχείο δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν υπάρχει μια σοβαρή και καλά δουλεμένη μεταβατική περίοδο. Εδώ λοιπόν λέμε ότι σε 3 χρόνια θα είναι υποχρεωτική η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 14χρονης εκπαίδευσης των παιδιών της πατρίδας μας. Είναι ένα αίτημα διαχρονικό από τους εκπαιδευτικούς μας, από τους παιδαγωγούς μας, από πολλά μέρη της κοινωνίας. Επιτέλους να τοποθετηθούμε όλοι γενναία σε αυτό το πράγμα. Το θέλουμε, ναι ή όχι? Όχι ναι μεν αλλά, το θέλουμε. Αν το θέλουμε, να δούμε τον τρόπο μετάβασης. Αν δεν το θέλουμε, και υπάρχουν φορείς που έχουν δηλώσει ότι δεν το θέλουν, είναι πολύ πιο έντιμο να πεις, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω το διαιτές, δεν θέλω το 14χρονο, από το να λέει κανείς ναι μεν αλλά δεν γίνεται και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχουμε την ανοχή των υποσημειώσεων. Δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Αυτό θα δημιουργήσει στη συρρήκνωση των παιδικών σταθμών. Σας προκαλώ λοιπόν να μου φέρετε τους αριθμούς, γιατί οι δικοί μας αριθμοί λένε ότι αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση των παιδικών σταθμών. Σήμερα μένουν χιλιάδες παιδιά έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Χιλιάδες παιδιά. Άρα θα αυξηθούν η συμμετοχή των βρεφονηπιοκόμων, θα αυξηθούν οι παιδικοί σταθμοί κτλ. Κτλ. Βεβαίως, δεν έχει κανένα νόημα να λέμε εμείς α και να λέει κάποιος μείον α. Εγώ μου κάνει τρομερή εντύπωση που τόσον καιρό που προκαλώ και την Κεντρική Ένωση Δήμων και άλλους να μας κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους. Εμείς τα έχουμε κοινοποιήσει τα δικά μας και δεν έχουμε αντίλογο ότι υπάρχουν άδειες θέσεις, ότι μένουν παιδιά έξω. Γιατί άραγε? Δεν θέλω ένα τέτοιο σημαντικό θέμα να επισκιαστεί με την όποια λογική σκανδαλολογία σε εισαγωγικά. Νούμερα είναι και στα νούμερα πιστεύω δεν μπορεί να μην συμφωνήσουμε όλοι. Γι' αυτό και εμείς έχουμε κάνει πρόταση στην Κεντρική Ένωση Δήμων, όπως και στη Διδασκαλική Ομοσπονδία, όπως και σε άλλους φορείς, θα καθίσουμε κάτω και θα συμφωνήσουμε όλοι για τους αριθμούς. Στους αριθμούς δεν μπορεί να υπάρχει διαφωνία. Θα συμφωνήσουμε στους αριθμούς. Οι δικοί μας αριθμοί λένε αυτό που είπαμε. Αν υπάρχουν άλλοι, θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και ομόφωνα θα πούμε, παιδιά, τόσοι είναι οι αριθμοί και άρα πάμε σε μία μεταβατική περίοδο που, εν πάση περιπτώσει, το τέλος της θα είναι η υποχρεωτική 14χρονη εκπαίδευση. Και ξέρετε, πολύ ενδεχομένως, και δεν έχετε λόγο να το γνωρίσετε, σήμερα ήδη λειτουργούν σε πολλά μέρη δίχρονα νηπιαγωγεία. Δεν είμαστε οι πρώτοι που φέρνουμε δίχρονα νηπιαγωγεία. 52.000 παιδιά είναι στα δίχρονα νηπιαγωγεία, διότι οι γονείς έχουν κάνει αυτήν την επιλογή. Υπάρχουν ολοήμερα νηπιαγωγεία.
Λέμε λοιπόν, άλλο να υπάρχουν δίχρονα νηπιαγωγεία γενικά επειδή υπάρχει μια κοινωνική πολιτική και άλλο να γίνονται στη λογική και το στόχο της υποχρεωτικής δίχρονης εκπαίδευσης. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι σκέψης, δύο διαφορετικές πολιτικές. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μέσα από ένα επεξεργασμένο σχέδιο που έχουμε, κομμάτια του οποίου τα έχουμε συζητήσει και στην Επιτροπή, θα καταφέρουμε και να ολοκληρώσουμε τις προϋποθέσεις για τη δίχρονη υποχρεωτική και θα καταφέρουμε να υπάρχουν περισσότεροι παιδικοί σταθμοί, περισσότερα άτομα που θα δουλεύουν στους παιδικούς σταθμούς και βεβαίως οι νηπιαγωγοί οι οποίοι θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη των δύο αυτών τάξεων του νηπιαγωγείου. Μετεγραφές. Και με αυτό κλείνει η πρωτολογία, έτσι. Έχετε δίκιο. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον. Μετεγραφές. Κοιτάξτε, πιο πρόσφορο έδαφος από σπέκουλα για τις μεταγραφές δεν υπάρχει. Και εγώ θα ήθελα όλοι να μετεγράφονται. Δεν γίνεται όμως. Γι' αυτό και είπαμε. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Υπάρχουν οικογένειες με πολλά παιδιά, με 2-3 παιδιά που είναι σε διαφορετικές πόλεις. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να κλείνει τα μάτια της σε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Λέμε, καμία οικογένεια δεν θα συντηρεί εκτός από το δικό της πάνω από ένα σπίτι. Και οι οικογένειες που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα παιδιά θα έρχονται εκεί που μένουν οι οικογένειες. Αυτό αφήνει έξω μια σοβαρή κατηγορία πολιτών. Οικογένειες που έχουν χαμηλό εισόδημα και έχουν ένα παιδί. Δεν το προβλέπουμε. Αυτό προβλέπεται και στις μετεγραφές κτλ. Και γι' αυτό, με επιστολή που έστειλα την Παρασκευή στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, παρακαλώ το κάθε κόμμα να φέρει γραπτά στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, κύριε Σεβαστάκη, συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα των μετεγραφών γενικά. Μήπως και καταφέρουμε να κάνουμε ένα νόμο που θα είναι απόφαση όλων των κομμάτων και θα δούμε όλες τις παραμέτρους για να τον συντάξουμε. Τελειώνω, θα επανέλθω και για τα σχολεία των φυλακών και για πολλά άλλα και δεν θέλω πραγματικά να καταχραστώ την ανοχή του Προέδρου. Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για υπέρβαση του κόμματός της. Εγώ το χαιρετίζω, όχι το θέμα της υπέρβασης, αλλά την προσπάθεια των πολιτικών κομμάτων να δημιουργήσουν κλίμα συνένεσης. Κλίμα συνένεσης δεν σημαίνει όλοι συμφωνούμε σε όλα. Κλίμα συνένεσης σημαίνει συγκρουσιακή συνύπαρξη. Συνύπαρξη όμως. Εδώ λοιπόν πραγματικά και είναι και δεινή ομιλήτρια όπως την έχετε ακούσει. Οι ερωτήσεις επαναλήφθηκαν και στις επιτροπές και τα λοιπά. Αλλού έχουμε απαντήσεις, αλλού δεν είναι τόσο πιστικές ενδεχομένως οι απαντήσεις. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι η τοποθέτηση του εκπροσώπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Είχα την αίσθηση ότι άλλα λέγαμε σε 4 συνεδρία της Επιτροπής, άλλα ακούσαμε τώρα. Δεν θέλω να το σχολιάσω, καταλαβαίνω προβλήματα, διαφορετικές απόψεις μέσα στα κόμματα κτλ. Αλλά θέλει μία τεράστια προσοχή οι συνεννοήσεις να έχουν και ένα τρόπο να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Όταν έχουμε τέτοιου είδους αλλαγές, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τελειώνω με δύο πράγματα. Είπε η κυρία Κεραμέως ότι έχω πολλές φορές η κυβέρνησή μας το προσωποποίησε και λίγο τεράστια προβλήματα. Το ένα είναι ότι κάθε φορά δράτω με τις ευκαιρίες όταν δεν θέλω να απαντήσω ότι τα τακτικές. Ότι όταν δεν θέλω να απαντήσω, λέω πόσο σύνθετα είναι τα προβλήματα. Είναι κακό πράγμα να μην θες να απαντήσεις. Αλλά μην υποτιμάμε τη συνθετότητα των προβλημάτων. Εκτός αν για το ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα είναι πιο σύνθετα από ότι για τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως τα προβλήματα είναι πολύ σύνθετα. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η συνεννόηση σε αυτά τα προβλήματα.
Και το δεύτερο είναι ότι παντού βλέπω συγκλήσεις και συνενέσεις. Νομίζω το να λέμε το ποτήρι μονίμως είναι μισογεμάτο μας δίνει μία ελπίδα ως προς τον τρόπο της πολιτικής κουλτούρας και πώς αυτή η πολιτική κουλτούρα θα μας πάει όλους ένα βήμα μπροστά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άφησα τον Υπουργό με ανοχή γιατί έδωσε και τροφή για τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να